Σας. Σας καλωσορίζουμε στο session όπου θα μιλήσουμε με ανθρώπους της ελληνικής διασποράς που έχουν διαπρέψει εκτός Ελλάδος για να δούμε τι ιδέες μπορούν να φέρουν στο τραπέζι για να έχουμε μια πιο γρήγορη ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Έχουμε μαζί μας σήμερα την πρόεδρο της Endeavor που κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση, την Κωνσταντζα Σμπόκου, η οποία επίσης διευθύνει την T.E.MES και το Σμπόκος Hotel Groups και είναι απόφυτος του Harvard και του Πολυτεχνείου στην Αθήνα ως αρχιτέκτονας. Έχουμε την κυρία Γουλιμή, την Νίκη Γουλιμή, η οποία έχει φτιάξει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εταιρείες εκτός Ελλάδος που λέγεται Nova Credit, η οποία θεωρείται μάλλον από τα πιο πετυχημένα cases Ελληνίδας ή Έλληνα εκτός Ελλάδος. Έχει αντλήσει 70 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές όπως η Kleiner Perkins και η Index και η General Catalyst και είναι απόφοιτος του Cambridge και του Stanford. Έχουμε τον Ανδρέα Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι από τους πιο έμπειρους venture capitalists στην Αμερική, αφού αποφύτησε από το Harvard και δούλεψε για ένα διάστημα στη McKinsey, ήταν από τα, από τα πρώτα και βασικά στελέχη της Draper Fisher, DFJ και πλέον της Threshold και έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, συμβουλεύοντας, επενδύοντας και καθοδηγώντας. Και τέλος έχουμε τον Κώστα Μάλιο, ο οποίος είναι από αυτά τα cases που οδήγησε ένα από τα πρώτα, θα έλεγα, deep science ελληνικές εταιρείες στην Innoetics σε πολύ πρώιμο στάδιο και τελικά κατέληξε η Innoetics, όπως όλοι ξέρουν, αγοραστεί από την Applied Materials, που θεωρήθηκε ένα από τα πλέον πετυχημένα, είναι πλέον δηλαδή είναι πλέον στην Applied Materials, που είναι από τις πιο πετυχημένες εταιρείες σε αυτόν τον τομέα. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, αυτό το οποίο σκέφτηκα να κάνουμε ήταν να πει ο καθένας κάποιες ιδέες, πιο πρωτότυπες, για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο στην Ελλάδα για να αναπτυχθεί αυτό το οικοσύστημα. Και θα ξεκινήσω απευθείας με την Κωνσταντζα να μας πει λίγο τις σκέψεις της γύρω από μια τέτοια ιδέα που έχει σκεφτεί. Μάρκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να συμπληρώσω ότι στην Endeavor είμαστε και οι τρεις. Είσαι εσύ, είναι ο Ανδρέας Σταυρόπουλος και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Και βεβαίως η Νίκη που είναι μια από τις καλύτερες, από τις πιο επιτυχημένες entrepreneur μας. Επίσης, μια μικρή σημείωση, σε σχέση με την T.E.MES, συμμετέχω στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στο development. Ο Μάρκος είχε πραγματικά αυτή την ιδέα να μας δώσει τη δυνατότητα να μοιραστούμε μαζί σας ιδέες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για κάτι παραπάνω. Δεν είναι παρά ακόμα σε ένα επίπεδο ιδεών, ας πούμε, και μιας πρότασης. Θα μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν απτά δείγματα ανάπτυξης των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Ένας σημαντικός αριθμός τεχνολογικών και πολυεθνικών εταιριών διαλέγει τη χώρα μας για να ιδρύσει διεθνή κέντρα έρευνας και αριστείας. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι πολλά από τα παραδείγματα άμεσων ξένων επενδύσεων δεν αφορούν την Αθήνα. Αφορούν Θεσσαλονίκη, αφορούν το Ηράκλειο, την Πάτρα, αλλά ακόμα και πολύ μικρότερα αστικά κέντρα. Γερμανικές εταιρείες όπως η PNI, η Team Viewer, έχουν χτίσει το κέντρο έρευνας στα Ιωάννα, απασχολώντας εκεί δεκάδες ανθρώπους, ενώ η Volkswagen συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση πάνω σε ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα, το Smart Green Island, για τη δημιουργία ενός πρότυπου οικισμού πράσινης ενέργειας στο νησί της Αστυπάλας. Νέες νομοθεσίες, ακόμα, πρωτοβουλίες της χώρας, δίνουν συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων και την προσέγγιση ξένων,
όπως φορολογικά κίνητρα για ξένους συνταξιούχους, το πρόγραμμα Non-Dom για κατοίκους εξωτερικού με υψηλό εισόδημα. Η νομοθεσία αφορά βεβαίως και Έλληνες που ζουν χρόνια εκτός Ελλάδας και επιθυμούν να επαναπατριστούν. Φορολογικά κίνητρα για ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που επίσης επιθυμούν να έρθουν ή να επιστρέψουν στη χώρα μας. Κίνητρα και για την μετεγκατάσταση στην Ελλάδα των Family Offices. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και άλλες ιδέες ώστε η στρατηγική επαναπατρισμού των Ελλήνων της Διασποράς αλλά και η προσέλκυση στη χώρα μας ανθρώπων από άλλες χώρες ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει μόνιμη κατοικία για αυτούς να έχει πολλαπλασιαστικά θετικό αποτύπωμα και να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη περιοχών εκτός των μεγάλων κέντρων, οι οποίες σήμερα βεβαίως ακόμα υστερούν. Η ιδέα είναι λοιπόν να δημιουργήσουμε μικρότερα οικοσυστήματα σε αποκεντρωμένες περιοχές κοντά στη λογική του IFC του Ντουμπάι, ώστε να προσελκύσουμε νέο επιχειρηματικό δυναμικό στη χώρα μας. Δηλαδή, να φύγουμε από μια ad hoc αντιμετώπιση και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή και επειδή εμείς στην Endeavor δουλεύουμε με όλες αυτές τις εταιρείες που επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα, όπως η Pfizer, η TeamViewer, η P&I, η Ansys, ξέρουμε ότι τα μικρότερα, τα ειδικότερα αυτά οικοσυστήματα καινοτομία σε αποκεντρωμένες περιοχές προσφέρουν πολύ χαμηλότερα κόστη, υψηλότερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων δεξαμενών ταλέντων, λιγότερο ανταγωνισμό και περισσότερες ευκαιρίες για συνέργειες και συνεργασίες, μεγαλύτερη ικανότητα για καινοτομία, μεγαλύτερο αντίκτυπο και επιρροή στην τοπική οικονομία. Προφανώς θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες οικοδομές, ώστε αυτά τα οικοσυστήματα να αποτελούν πραγματικό πόλο έλξης για τη μετεγκατάσταση των Ελλήνων της Διασποράς. Ενδεικτικά, βασικές προϋποθέσεις είναι η συνδεσιμότητα. Παραδείγματος χάρη, το δίκτυο 5G θα αυξήσει τη δυναμική των αποκεντρωμένων περιοχών. Φορολογικά κίνητρα στη λογική αναπτυξιακών νόμων, αλλά ενδεχομένως πιο στοχευμένα τόσο γεωγραφικά όσο και τομεακά. Κίνητρα από δήμους και περιφέρειες ανάλογα με την ειδικότερη στρατηγική και στόχευση της κάθε περιοχής. Κτηριακές εγκαταστάσεις με αντίστοιχες υποδομές και βασικές υπηρεσίες για τη λειτουργία τους. Και εδώ θα μπορούσε κανείς να δει και την εκμετάλλευση ενδεχομένως ξενοδοχειακών κτηρίων σε μικρότερα αστικά κέντρα, που μπορεί σήμερα να μην έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, να μην έχει τουριστικό ενδιαφέρον η εκμετάλλευσή τους, γιατί και το τουριστικό προϊόν αλλάζει. Αλλά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία των μικρών αυτών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Και τέλος, δημιουργία ή αναβάθμιση, ακόμα και με την κατάσταση ανώτερων σχολών και κέντρων εκπαίδευσης. Για να είναι μια τέτοια ιδέα εφικτή, η χώρα πρέπει να θέσει στρατηγική σημασία σε κριτήρια επιλογής των περιοχών και του τρόπου που αυτές θα ενισχυθούν. Τα κριτήρια αυτά, βέβαια, πρέπει να έχουν οδηγό την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα μπορούσαν, βέβαια, να είναι και έτσι θα μπορούσαν να διαμορφωθούν γύρω από πληθυσμιακά κριτήρια. Τα κίνητρα αυτά να δοθούν, παραδείγματος χάρη, σε οικισμούς με λιγότερο από 80.000 κατοίκους. Θα μπορούσαν να είναι προσβασιμότητα, απόσταση από τα 2-3 μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, παραδείγματος χάρη πάνω από 100 χιλιόμετρα, είναι τυχαίο νούμερο. Το βιωτικό επίπεδο, οι περιοχές αυτές να επιλεχθούν με κριτήρια να έχουν μικρότερο κατακεφαλήν ΑΕΠ από το μέσο όρο της Ελλάδας ή ορισμένο ποσοστό του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, να μπορούν οι περιοχές να αναπτύξουν δομές για πράσινη ενέργεια και να καταστούν αυτόνομες. Υπάρχουν τα κονδύλια από το European Recovery Fund. Το timing είναι σωστό. Υπάρχει θέληση από την κυβέρνηση. Υπάρχει υγιή συνεργασία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Και νομίζω ότι για πρώτη φορά υπάρχει και ικανότητα για την εφαρμογή μιας τέτοιας, αλλά και άλλων ίσως ακόμα καλύτερων ιδεών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Κωνσταντζα, και να πάω στον Κώστα, ο οποίος έχει εμπλακεί στα δύο πιο σημαντικά, θα έλεγα, deep technology πράγματα που γίνει στην Ελλάδα. Είπαμε, η Noetics που πουλήθηκε στη Samsung, είπα κατά λάθος Applied Materials πριν, και η Think Silicon, πιο πρόσφατα, που έγινε acquired από την Applied Materials, που είναι τα δύο πιο celebrated cases, θα έλεγα, στην Ελλάδα, ίσως και τα πρώτα proper deep tech, deep science, acquisitions τέτοιου είδους. Κώστα, θα μας πεις και εσύ μερικές σκέψεις για κάποια πρωτότυπη ιδέα που θα μπορούσαμε να απευθύνουμε και στην κυβέρνηση, αλλά και
νομίζω και στο ΣΕΒ επίσης στην Endeavor. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για τα ελληνικά μου, δεν είναι τόσο καλά, αλλά θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ. Καταρχήν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πηγαίνει πάρα πολύ καλά γενικά, δηλαδή παρακολουθούμε όλη το χώρο και την αγορά και υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον για εταιρείες στην Ελλάδα. Το θέμα όμως είναι ότι είναι οι εταιρείες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, οι τεχνολογικές εταιρείες, είναι λίγο subscale, δηλαδή είναι μικρές, είναι δύσκολο να βγουν από την Ελλάδα ή από την Ευρώπη, είναι δύσκολο να κάνουν διεθνές, ας πούμε, να είναι competitive δηλαδή στο διεθνές τομέα κτλ. Και αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που μπορεί να φτιαχτεί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε τεχνολογικές ελληνικές εταιρείες και να τις πάμε σε διεθνές κλίμακα. Το άλλο που γίνεται σαν backdrop είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εταιρείες που κάνουν μάχη στην αγορά με χώρες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στην Κίνα είναι πολύ οργανωμένες τα state-owned enterprises, τα SOEs, και κάνουν διεθνές ανάπτυξη με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Υπάρχουν παραδείγματα τέτοια και στη Δανία. Ολόκληρα industries στη Δανία με το DSP, Digital Signal Processing, ή με τους wind turbines για ενέργεια, έχουν βγει από ένα triple helix μοντέλο που το λέει η Δανία, με τη βοήθεια της κυβερνήσης και με ένα οικοσύστημα που όλοι μαζευτήκανε μαζί, επειδή σαν μικρές εταιρείες ή σαν μικρή χώρα δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά σε διεθνές πλαίσιο, μαζευτήκανε μαζί να κάνουν κάτι τρομερό σαν ένα group. Εγώ πιστεύω στην Ελλάδα υπάρχει μια τέτοια ευκαιρία. Ο στόχος θα είναι βασικά πώς μπορούμε να βρούμε σαν Ελλάδα, σαν οικοσύστημα, όχι σαν μόνο σαν χώρα ή κυβέρνηση, αλλά σαν οικοσύστημα εταιριών, πώς μπορούμε να βρούμε μια καινούρια τεράστια ευκαιρία να χτιστεί ακόμη ένα μεγάλο industry. Δηλαδή, όπως έχουμε την ναυτιλία, παραδείγματος χάρη, πώς μπορούμε να βρούμε ένα mega trend που είναι σε όλο τον κόσμο, που χρειάζεται όλος ο κόσμος, και να πέσουμε σαν εταιρείες, σαν σύμβουλοι, σαν χώρα, σαν διάσπορα, σαν διαφορετικά άτομα και οργανώσεις, να βοηθήσουμε να πετύχουμε ένα πολύ βαθύ, αλλά μεγάλο κίνητρο σαν και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ευκαιρία μπορεί να γίνει και υπάρχουν μερικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το πρώτο είναι να βρούμε το demand, δηλαδή την αναζήτηση στην αγορά. Ποια είναι η μεγάλη αναζήτηση στην αγορά, ποια είναι ένα μεγάλο mega trend που πηγαίνει, δηλαδή και αυτή τη στιγμή πατάει σε όλες τις χώρες, σε όλες τις οικονομίες. Εκεί υπάρχουν πολλά παραδείγματα, δηλαδή green tech, παραδείγματος χάρη, elder care για ηλικιωμένες και ηλικιωμένους ανθρώπους, που είναι μεγάλο θέμα διεθνές. Φαγητό, food safety και food security είναι μεγάλο. Και την Ελλάδα το άλλο που είναι ο τουρισμός, ταξίδια, τουρισμός, hospitality κτλ. Και έτσι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει το δύσκολο, εύκολα βρίσκεις το demand, δηλαδή αυτή την αναζήτηση στην αγορά. Το δεύτερο είναι ποιος θα είναι ο πελάτης. Ο πελάτης μπορεί να είναι ή μια μεγάλη εταιρεία που το χρειάζεται αυτό για ένα διεθνές κίνητρο που προσπαθεί να κάνει, ή μπορεί να είναι και ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι εύκολο η ελληνική κυβέρνηση να μεταχειριστεί κάτι που αγοράζει, παραδείγματος χάρη η υγεία για τους πολίτες της, νοσοκομιακά είδη, διαφορετικά πράγματα για infrastructure κτλ. Να βρούμε κάτι που η κυβέρνηση, ό,τι και να γίνει, χαλάει χρήμα πάνω σε αυτό, αλλά δυστυχώς το αγοράζει από εξωτερικές εταιρείες. Φέρνει εξωτερική τεχνολογία στην Ελλάδα και τα εισάγουμε αυτά τα προϊόντα ή την τεχνολογία. Θα ήταν καλό να βρούμε κάτι που είμαστε σαν χώρα πελάτες και μετά μπορούμε να χτίσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί το πρώτο βασικό είναι η αναζήτηση στην αγορά. Το δεύτερο είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα 2, 3, 10 εταιρείες να δουλέψουν πάρα πολύ κοντά, που να είναι και synergistic, η μία να βοηθάει την άλλη, να έχουν τις δυνατότητες, να έχουν τα σωστά στελέχη, να έχουν το σωστό το innovation DNA, και να δουλέψουν μαζί για να βελτιώσουν την τεχνολογία, να δημιουργήσουν intellectual property, και να τα βάλουν αυτά μαζί για να κάνουν ένα πιλότο.
Η Ελλάδα είναι τέλεια χώρα για πιλότους. Είναι νησί, είναι τα Γιάννενα, που είμαι και εγώ πιλότης, είναι όπου και να είναι, δηλαδή υπάρχει γεωγραφικά, υπάρχουν, είναι ένα τέλειο, μια τέλεια χώρα για οικοσύστημα, γιατί είναι μικρή, είναι μαζεμένη, υπάρχουν γνωριμίες κτλ. Και να γίνει deploy ένα πιλωτικό στην Ελλάδα. Μόλις γίνεται deploy το πιλωτικό και μετά γίνει βελτιωθεί και γίνει iterate το σύστημα και το προϊόν βελτιωθεί και η τεχνολογία βελτιωθεί, γίνεται ένα scale-out και σαν scale-out όχι μιας εταιρείας, αλλά ένα καινούριο industry στην Ελλάδα. Και αυτό μετά γίνεται εξαγωγή της χώρας πάνω σε ένα καινούριο industry για διεθνές consumption, για διεθνές κατανάλωση. Νομίζω ότι υπάρχει κατανάλωση στη χώρα, υπάρχουν οι σχέσεις, η εμπιστοσύνη, η τεχνολογία, τα πολύ έξυπνα μυαλά που μπορούμε να τα βάλουμε μαζί. Και νομίζω ότι αυτό θα μας δημιουργήσει κάτι που είναι πρωτότυπο. Όπως λέγαμε, δηλαδή για Δανία και τα λοιπά, υπάρχουν χώρες που το έχουν κάνει αυτό 2-3 φορές. Νομίζω η Ελλάδα μπορεί να είναι σε μία κατάσταση να το κάνει και αυτή τώρα. Νομίζω ο χρόνος είναι σωστός. Υπάρχει το momentum, το flywheel στην οικονομία. Υπάρχει το stability στην κυβέρνηση. Υπάρχει το predictability, δηλαδή οι φορολογίες και τα λοιπά. Όλα αυτά αρχίζουν όλα και στρώνονται σιγά σιγά. Και εγώ σαν αυτή τη στιγμή ξένος επενδυτής στην Ελλάδα τα βλέπω. Δηλαδή τα βλέπω με πρώτο χέρι, τα καταλαβαίνω. Και νομίζω αυτή είναι μια μεγάλη καινούργια ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κώστα, και νομίζω ότι έχει πολύ δίκιο ο Κώστας ότι μέχρι στιγμής το μοντέλο ήταν ότι κάποιες ελληνικές εταιρείες φτιάχναν ένα καινοτόμο προϊόν και δεν βρίσκαν καμία αγορά στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, το πρώτο πράγμα που κάνανε είναι προσπαθούσαν να στήσουν ένα γραφείο στη Βοστόνη ή στο Σαν Φρανσίσκο ή στο Λονδίνο, το οποίο βέβαια ήταν πολύ υγιές και πολύ καλό, αλλά είναι κρίμα τη στιγμή, όπως είπε και ο Κώστας, που μόνο για το Green Energy και στο RRF που έρχεται στην Ελλάδα θα μπουν δισεκατομμύρια. Είναι κρίμα σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς να μην έχουμε και κάποια τοπικά πιλωτικά ή κάποιους τοπικούς πελάτες, είτε αυτές είναι ΔΕΚΟ, είτε αυτές είναι ιδιωτικές εταιρείες, είτε είναι το ίδιο το κράτος. Νομίζω είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει ο Κώστας και έχει λείψει. Τώρα, ήθελα να πάω στη Νίκη. Η Νίκη έχει μια εμπειρία πολύ ενδιαφέρουσα, διότι ενώ έφτιαξε ένα startup το οποίο εκ πρώτης, λόγω και των επενδυτών της, Kleiner Perkins, Index κλπ, General Catalyst, μοιάζει να είναι έτσι πάρα πολύ αμερικάνικο και San Francisco based. Στην πραγματικότητα το αντικείμενό τους είναι emerging markets και έχει πιάσει ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο και στην Ελλάδα, που είναι το θέμα του credit, της πίστωσης. Η Ελλάδα και κάθε χώρα αναπτυσσόμενη, να το πούμε ευγενικά, είναι πολύ πίσω στην δυνατότητα του καθενός να αποκτήσει κάποια πίστωση. Οι πολύ προηγμένες χώρες έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό καταγραφής του κάθε ανθρώπου ως προς το τι πίστοση δικαιούται από τις τράπεζες και αυτό λειτουργεί σαν ένας επιταχυντής στις δυτικές οικονομίες. Έτσι. Δηλαδή δίνεται μια πίστοση που είναι στην ουσία σαν μια ψήφος εμπιστοσύνης για το μέλλον του κάθε ανθρώπου ή της κάθε εταιρείας. Και αυτό λείπει πολύ στην Ελλάδα. Το ξέρουμε ότι και στην κρίση δεν υπήρχε η ρευστότητα για να πάρουν, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δάνεια, αλλά και ιδιώτες που θέλουν να ξεκινήσουν κάτι. Οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη της Νίκης, διότι αυτό ακριβώς το προϊόν έχει φτιάξει για χώρες ή κατοίκους σε χώρες αναδυόμενες, emerging, όταν μετακομίζουν σε δυτικές χώρες και δεν έχουν κανένα record, κανένα, αν θέλετε, credit history. Για πες μας, Νίκη, πώς το έχεις σκεφτεί και εσύ. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο δανεισμός στην Ελλάδα παραμένει πάρα πολύ δύσκολος. Βεβαίως, οι τράπεζες έχουν υποφέρει πολύ κατά την κρίση, αλλά υπάρχει απίστευτο ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα που μπορούμε να επιταχύνουμε χάρη σε επένδυση και πίστοση να τους υποστηρίζουμε. Κυρίως κοιτάω θέματα σαν τους ανθρώπους που αρχίζουν εταιρείες, αλλά και τη μάθηση, τους φοιτητές και μετέπειτα και τους ανθρώπους που μετακινούνται σε όλη την Ελλάδα για δουλειές και ευκαιρίες, που πρέπει να αποκτάνε δάνεια για αυτοκίνητα ή άλλα μέσα μεταφοράς.
Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξω, παραδείγματος χάρη, είναι ένα δάνειο που θα έπαιρνα στην Αμερική για αυτοκίνητο περίπου 3%, δεν συγκρίνεται με το δάνειο του 25% που είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι τράπεζες κάνουν πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά το θέμα μένει ότι οι ιδιώτες και οι μικρές εταιρείες δεν έχουν την ίδια ευκαιρία που θα είχαν σε μια άλλη χώρα, χάρη σε δάνεια και σε άλλες υποστηρίξεις. Πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα να φτιαχτεί είτε startups, είτε και συνδέσεις κρατικές που να υποστηρίζουν τέτοιο δανεικό σύστημα. Πρώτα-πρώτα, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει μια διασπορά ενεργή και με μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα που θα ήθελε εύκολα να δίνει το κεφάλαιο για πολλά από αυτά τα δάνεια. Δεύτερον, νομίζω ότι αν κοιτάξουμε το γενικό τομέα των δανείων, υπάρχει αυτή τη στιγμή πολλές καινούριες ιδέες, όπως τα income share agreements. Ένας τρόπος για τους φοιτητές, τους ανθρώπους με μεγάλα ταλέντα, να αποκτάνε δάνεια σε καλά μέτρα με σωστά επιτόκια και μετά να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν και αυτοί ένα κομμάτι της επιτυχίας τους χάρη στο income sharing μοντέλο. Και τρίτον, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το open banking έχει γίνει. Δεν είναι πλέον μία συζήτηση. Το open banking γίνεται τώρα. Υπάρχουν συστήματα με τα οποία μπορεί κανείς να αποκτήσει όλα τα στοιχεία ενός ανθρώπου και να τα χρησιμοποιήσει με αναλυτική χρήση για να καταλάβει ποιος είναι καλός δανειστής και ποιος δεν είναι. Τα δάνεια δεν πρέπει ποτέ όλοι να τα παίρνουν. Είναι επικίνδυνο για το σύστημα. Αλλά μπορούμε να δίνουμε καλά δάνεια, σωστά δάνεια και να υποστηρίζουμε τους φοιτητές, τις εταιρείες κτλ. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να έβλεπα ένα startup ή το κράτος να έκανε μερικές προσπάθειες σε αυτό το τομέα. Και με άλλη μία ιδέα, θα έλεγα ότι θα μπορούσαν να το κάνουν και με λίγο vertical integration. Παραδείγματος χάρη και στην ασφαλιστική, όπου ασφαλεί κανείς το αυτοκίνητο, να μπορεί και κανείς να επενδύει στην βελτιωποίηση του αυτοκινήτου ή του μηχανισμού με άλλους τρόπους. Μάρκο, έχω άλλη μία ιδέα που ήθελα απλώς να πω, που το σκέφτομαι λίγο τον τελευταίο καιρό. Και Κώστα, εσύ έλεγες για το elder care. Πιστεύω ότι αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο με την ψηφιοποίηση γενικώς των πιο ηλικιωμένων ανθρώπων είναι απίστευτο. Δηλαδή, βλέπω τη γιαγιά μου, τους φίλους της κτλ. Που όλοι χειρίζονται το Zoom, πάνε να καταλάβουν πού θα πάρουν το εμβόλιο τους χάρη σε πλατφόρμες τεχνολογίας και άλλες. Και αυτό είναι ένα απίστευτο δώρο. Η ψηφιοποίηση της υγείας είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να υπάρχει παροχή υγείας και γιατρικών υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος και να υπάρχει και πρόληψη προβλημάτων. Δηλαδή, αν σκεφτώ τη φυσιοθεραπεία που χρειάζονται οι ηλικιωμένοι ανθρώπων, το mental health και πάρα πολλές άλλες αρρώσεις που χρειάζονται monitoring, είναι τεράστια ευκαιρία. Οπότε, εάν επρόκειτο εγώ να έκτιζα ένα άλλο νοσοκομείο ή κάτι τέτοιο, θα έβαζα αμέσως μέσα ένα κέντρο ψηφιακό, ιδιαίτερα όταν σκέφτομαι τα νησιά και τους ανθρώπους σε περιοχές που δεν υπάρχουν πάντοτε τόσοι πολλοί ειδικοί. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή έχει και το μέγεθος του πληθυσμού, έχει και ένα πληθυσμό που ηλικιώνεται, οπότε εάν μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή μερικά πιλότα σε μερικές περιοχές να αποδείξουμε πόσο καλά αυτό το μοντέλο είναι και χαμηλότερο κόστος και καλύτερη υγεία για τους ανθρώπους, μπορούμε να γίνουμε μοντέλο για όλο τον κόσμο. Γιατί στην Αμερική είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, επειδή ο πληθυσμός είναι τόσο πολύ μεγάλος και οι ασφαλιστικές εταιρείες παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Οπότε ελπίζω και εκεί πέρα να δούμε επένδυση. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και έχει μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση με την έλευση του 5G στην Ελλάδα, που για αυτούς που δεν το ξέρουν είμαστε από τις χώρες που κάνουν τα πρώτα rollouts στην ταχύτητα και το μέγεθος που γίνεται στην Ελλάδα. Λίγοι το γνωρίζουν αυτό, αλλά υπάρχει μια δέσμευση από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να έχουμε μέχρι και 75% κάλυψη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε ταχύτητες πάνω από 500 Mbps, το οποίο ισχύει και για νησιά και για κριτικές περιοχές. Οπότε πιστεύω ότι όλο το κομμάτι του remote health και κάποια στιγμή ακόμα και robotic, simple robotic operations πάνω σε ανθρώπους μπορεί να είναι εφικτό. Και νομίζω ότι αυτό δένει πολύ καλά και με τον Ανδρέα. Ο οποίος Ανδρέας έχει κάπως δύο ζωές όσο χρόνια το ξέρω. Δηλαδή από τη μία είναι fully active, ας πούμε, στο San Francisco, στο Silicon Valley, εκείνα από τους πιο σημαντικούς VCs
και μας βοηθάει από εκεί, αλλά μετά περνάει νομίζω και πάρα πολύ ποιοτικό χρόνο εδώ και νομίζω πάει κατευθείαν στην αντίπαρο. Και είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα ο Ανδρέας μέσα στο COVID ότι πέρασε αρκετό χρόνο εδώ, όπως και πολλοί άλλοι, και έγινε ένα breakthrough πάνω στο, ας πούμε, location versus ας πούμε, where your work actually has impact. Και νομίζω ότι έσπασε αυτό το ταμπού ότι τα δύο πρέπει οπωσδήποτε να συμπίπτουν. Με αποτέλεσμα, εγώ ξέρω αρκετά άτομα τα οποία μπορεί να ήταν στην Τίνο ή στην Αντίπαρο ή οπουδήποτε αλλού και αρκεί να είχαν καλή σύνδεση, μπορούσαν να συνεχίσουν δουλειές που κάναν σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ελλάδας. Και επίσης θέλουμε και τέτοιους ανθρώπους να περνάνε πιο πολύ χρόνο στην Ελλάδα, γιατί και η φυσική επαφή τους με Έλληνες και ειδικά νεότερους entrepreneurs είναι πολύ σημαντική. Ανδρέα, πες μας λίγο κι εσύ πώς νομίζω η ιδέα που σκεφτεί έχει να κάνει και με το personal experience το δικό σου. Ναι, ναι. Σαφώς. Μάρκο, έτσι όπως τα λες είναι. Και αυτό που ήθελα να προτείνω είναι να σκεφτούμε λίγο, όχι από πλευράς επιστημονικής φαντασίας, αλλά από πράγματα τα οποία γίνονται ήδη. Ήθελα να πω ότι το δίλημα και το κλασικό αυτό που λέμε ότι έχω μια ποιότητα ζωής α, αλλά δυστυχώς πρέπει και να δουλεύω και δουλεύω επειδή θέλω να ζω και η Ελλάδα και ο τουρισμός και η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας πάντα ήταν, ας το πούμε στο στυλ ότι φεύγεις, ξεχνάς τη δουλειά σου, έλα εδώ για να περάσεις καλά γιατί η δουλειά σου είναι κάτι πιο μονότονο και κάτι που πρέπει να κάνεις για να βγάλεις λεφτά. Αυτά όλα στην ψηφιακή εποχή πάβουν να ισχύουν. Με την έννοια ότι στη βιομηχανική εποχή, όταν έπρεπε να δουλεύεις 40 ώρα και παραπάνω και είχες κάποιες δουλειές οι οποίες ήταν repetitive, δηλαδή έκανες το ίδιο πράγμα συνέχεια κτλ., είχε κάποια έννοια να πας στη Γερμανία ή δεν ξέρω πού, που έχουν τα μεγάλα εργοστάσια και κατά κάποιο τρόπο έφευγες από την Ελλάδα, το έβλεπες ως κόστος για να προωθήσεις την καριέρα σου. Αυτό στην ψηφιακή εποχή δεν χρειάζεται πλέον να ισχύει. Με την έννοια ότι η παραγωγικότητα των ψηφιακών εργατών, αυτούς που λέμε information workers, δεν είναι τόσο πολύ σε αναλογία πόσες δουλειές κάνεις και πόσες ώρες βάζεις στη δουλειά σου, πόσες βάρδιες κάνεις. Είναι περισσότερο πόσες, ας το πούμε, φωτεινές στιγμές, έτσι το λέω, bright moments έχεις. Έχεις μία έμπνευση για να είσαι designer και λύνεις κάποιο δύσκολο πρόβλημα ή σου έρχεται στον κώδικα στον οποίο δουλεύεις ως μηχανικός. Έχεις ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα το οποίο λύνεις ξαφνικά. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ανάλογο με ώρες της ίδιας δουλειάς που βάζεις. Έχει περισσότερο να κάνει με αυτή την έμπνευση και αυτό που θα λέμε και ποιότητα ζωής. Αν δείτε τι γίνεται στην Αμερική και το Silicon Valley που ζω εγώ, η ψυχική υγεία και το well-being, αυτό που λέμε ευεξία εδώ, είναι το νούμερο ένα ή νούμερο δύο θέμα σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, στους μεγάλους εργοδότες, γενικά σε όλους που προσλαμβάνουν ψηφιακούς εργάτες. Θα ήθελα να προτείνω ότι η Ελλάδα ως προορισμός και αν θέλουμε να τραβήξουμε όχι μόνο τη διασπορά, αλλά και ανθρώπους ψηφιακούς εργάτες του μέλλοντος, η ιδέα ότι η ζωή, η ποιότητα της ζωής και η ποιότητα της εργασίας δεν είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αντίθετα, αλλά όσο πιο καλή η καθημερινή ποιότητα ζωής έχεις, τόσο και καλύτερο output θα έχεις, καλύτερη παραγωγικότητα θα έχεις ως ψηφιακός εργάτης, αυτά μπορούν να πάνε μαζί. Οπότε νομίζω είναι μια ευκαιρία η οποία μπορεί να αποτυπωθεί και στο πώς προμοτάρουμε την Ελλάδα ως ας πούμε προορισμό αυτών των φωτεινών στιγμών όπου αυτό το μαγικό γίνεται, η μαγεία, και το πώς σκεφτόμαστε και για τον τουρισμό μας, αλλά και όχι μόνο, πώς σκεφτόμαστε υποδομές, πώς σκεφτόμαστε, πώς χτίζουμε πράγματα όπως το ελληνικό που νομίζω το έχουν σκεφτεί πολύ καλά ως πόλο έλξης μιας κοινωνικής ας το πούμε συγκατοίκησης ανθρώπων οι οποίοι έρχονται εκεί όχι μόνο για να κάνουν διακοπές, αλλά για να ζουν καλύτερα και να παράγουν καλύτερα. Αυτή λοιπόν νομίζω είναι μια ιδέα την οποία μπορούμε να τη δούμε across the board. Νομίζω με αυτή την πολύ ωραία ιδέα και σκέψη του Ανδρέα, γιατί πράγματι είναι και αποδεδειγμένο ότι οι πιο creative ιδέες συνήθως βγαίνουν όταν οι άνθρωποι είναι στις πιο... χρειάζονται έμπνευση για να βγουν οι πολύ ωραίες ιδέες και η έμπνευση συνδέεται με την ευτυχία. Και η Ελλάδα σίγουρα είναι ένας χώρος που μας κάνει όλους πιο ευτυχισμένους. Θα κλείσουμε εδώ. Αυτό που υποσχόμαστε είναι αυτές τις ιδέες έχουμε συμφωνήσει να τις καταγράψουμε και να τις δημοσιοποιήσουμε και ελπίζω κάποιες από αυτές να τις δούμε να συμβαίνουν τα επόμενα 5 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.